Θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο από το φίλο μου από τη Χάγη, τον Γιώργο. Και θα πάω στον καλεσμένο. Καλημέρα, λέει. Από τη Χάγη. Ο του θαύματος ηλιόλου στη σήμερα. Είμαι τακτικός ακροατής και φίλος πρωινής εκπομπής. Περνώ στην ουσία. Την 3η 27 Φεβρουαρίου, οργάνωση Ελληνική Πρεσβεία στην Ολλανδία. Η Πρεσβεία βρίσκεται στη Χάγη, στην οδό Αμαλία Στρατ. Μια εκδήλωση για την επιστολική ψήφο, κατά την οποία μίλησε η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Ήταν προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα και όντως τότε πάνω κάτω ξεκίνησε. Έμεινα μέχρι το τέλος της κυρίας Υπουργού, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας ερώτησης προς αυτήν μετά τις απαντήσεώς της. Πήγα το τρένο, πήγα Άμστερνταμ και παρακολούθησα την εκδήλωση, καθώς ήθελα να ενημερωθώ από πρώτο χέρι για αυτή τη νέα δυνατότητα ψηφοφορίας και να αποφασίσω αν θα ψηφίσω με επιστολή στις ελληνικές ευρωεκλογές ή αν θα ψηφίσω στις ολλανδικές ευρωεκλογές για Ολλανδικό κόμμα. Όλα αυτά γνωρίζοντας ότι 9 Ιουνίου δεν θα μπορέσω να είμαι δυστυχώς στην πατρίδα μας για να πάω αυτοπροσώπως, αν και θα το ήθελα. Μπορώ να σας πω από τώρα ότι μετά από 3 τέταρτα αυτής της παρουσίασης αποφάσισα ότι θα εγγραφώ ως Έλληνας Ευρωπαίος πολίτης να ψηφίσω στις Ολλανδικές εκλογές. Λαμβάνουν χώρα μερικές μέρες νωρίτερα εδώ στην Ολλανδία οι ευρωεκλογές. Μπορώ να σας πω ότι πρέπει να παραβρέθηκαν γύρω στα 100 άτομα. Μπόρεσα να τραβήξω φωτογραφίες μόλις διαφάνειες παρουσίασης υπουργού και 3 μικρής διάρκειας βιντεάκια. Τα επισυνάπτω όλα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο δικά σας πλέον είτε για συναγωγή συνεμπερασμάτων είτε για κοινοποίηση. Ξέρω ότι ειδικά σήμερα γράφω πολλά. Εσείς θα διηγήσετε. Μερικά σημεία όμως, λέει, που τσίμπησα. Δεν θα υπάρξουν εκλογικά τμήματα στις πρεσβείες του εξωτερικού όπως περσινές διπλές βουλευτικές εκλογές. Οι Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς προϋποθέσεις φορολογικής δήλωσης, θα μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά. Ακόμη και ο παππούς και η γιαγιά από τη Μελβούρνη και τη Φλόριντα, και ας μην έχουν πάει η Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Βέβαια, ο κύριος τρόπος εγγραφής είναι μέσω τάξης ή και με επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπείας στην πρεσβεία της εκάστοτε χώρας, αν δεν είσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ρώτησα στο τέλος την Υπουργό αν εγγραφόμενος κανείς για επιστολική απαλλάσσεται αυτομάτως από πιθανή κλίση για παρουσία στην Εφορευτική Επιτροπή και μου απάντησε ότι όχι, δεν απαλλάσσεται κανείς αυτομάτως, διότι η επιστολική ψήφος είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά πιθανή κλίση στην Εφορευτική για τις εκλογές είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου. Στο τέλος έσκασε η βόμβα με την τελευταία ερώτηση συμπατριώτης μας προς την Υπουργό. Τη ρώτησε για το αδιάβλητο της διαδικασίας σε περίπτωση που κάποιος πάει και ψηφίσει επιστολικά για τις ελληνικές ευρωεκλογές και παράλληλα πάει και ψηφίσει, για παράδειγμα, ολλανδικές ευρωεκλογές λίγες μέρες νωρίτερα. Μακάρι να είχα τραβήξει βιντεάκι αυτή την ερώτηση και την αντίστοιχη απάντηση. Θα είχα αποδεικτικό στοιχείο. Δεν είμαι και ρεπόρτερ, ένας χημικός μηχανικός ξενιτεμένος του Εθνικού Μετσόβιου. Πριν σας πω τι απάντησε η αξιότιμη υπουργός, έχω να σας πω ότι εδώ στην Ολλανδία γίνει αντιληπτή τέτοια παρανομία, υπάρχουν νομικές συνέπειες. Η υπουργός λοιπόν απάντησε ότι δεν υπάρχει πανευρωπαϊκή εποπτική αρχή που να επιβλέπει ότι κάποιος διπλοψηφίζει σε δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ίδιες ευρωεκλογές, αλλά ότι επαφίεται στη δημοκρατική συνείδηση του καθενός να μην το κάνει. Καταλάβατε ή δεν καταλάβατε? Καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, κάτοικο Νορβηγίας, Έλληνα απόδημο δηλαδή, ερευνητή φιλοσοφίας στο Όσλο και από τους πρώτους που μόλις παρέλαβε στο προσωπικό του email την επιστολή της κυρίας Ευρωβουλευτού, βγήκε στα κάγκελα. Πού να ξέρει κι αυτός ότι θα φτάσουμε σήμερα να κατέβεται μέχρι και η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα, κύριε Παύλο. Κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Είμαστε και εδώ ηλιόλουστα, όπως τη Χάγη του Θαύματος που αναφέρατε μόλις. Και συγκινήθηκα μάλιστα νωρίτερα ακούγοντας και τη Μελίνα που κλείνει 30 χρόνια από το θάνατό της σήμερα. Και πριν πάμε τώρα στα της κυρίας της Μακοπούλου, ίσως αυτό είχε στο νου της, αυτή τη διασκευή της Μελίνας είχε στο νου της η υπουργός, η κυρία Μενδώνη, που βάζει την ποσόστοση των ελληνικών τραγουδιών. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Άκουσα τώρα το σχόλιο αυτού του ανθρώπου και ειλικρινά έχω βάλει τα γέλια. Έχω σημειώσει το εξής. Ήταν 27, είπατε, του μηνός στη Χάγη η κυρία Κεραμέως. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι στις 25 ήταν στις Βρυξέλλες.
25 Φεβρουαρίου, Κυριακή, ήταν στις Βρυξέλλες, συνάντησε τον Μητροπολίτη Βελγίου για να τον ενημερώσει για την επιστολική ψήφο. Το απόγευμα εκεί, παρομοίως όπως στη Χάγη, είχε στην πρεσβεία των Βρυξελών ενημερωτική συνάντηση για την επιστολική ψήφο. Και δεν συμπληρώνονται 5-24 ώρα και σκάει η βόμβα με τα email. Οπότε θα το κουβεντιάσουμε αν πρόκειται περί επιστολικής ψήφου, αλλά Predator, θα το δούμε πώς θα πάει. Σας έχω καλύτερο. Έχει ένα υστερόγραφο ο φίλος μας από τη Χάγη και θέλω να τα ακούσετε για να το κράτησα για να σας ακούσω πρώτα. Ακούστε τι λέει εδώ. Για πείτε μου. Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, στη Χάγη δηλαδή, η μέρα της παρουσίασης, και είχε επισυνάψει ο άνθρωπος και φωτογραφίες, είχαν εγγραφεί συνολικά 15.000 συμπολίτες μας στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου. Η πλειοψηφία ήταν εσωτερικού και μόλις 300 στην Ολλανδία. Οπότε λέει, η κυρία Υπουργός, απευθυνόμενη στην κυρία Πρέσβη της Ελλάδας στην Ολλανδία, της είπε: «Έχουμε δουλειά να κάνουμε, κυρία Πρέσβη». Αυτό συνάδει, λέει, και μένα από τα βιντεάκια που στέλνω, στο οποίο ο Υπουργός λέει ότι αν ένα πράγμα σας μείνει από τη σημερινή συνάντηση είναι να προπαγανδίσετε την επιστολική ψήφο. Καταλάβατε εδώ τι λέει, ότι αυτό ήταν ένα οργανωμένο τουρ, γιατί λέει μετά υπάρχει και Βέλγιο και Ολλανδία. Δεν ήρθε τυχαία εδώ, λέει, στην Ολλανδία, λέει ο φίλος μας. Θα σας πω, ναι, κύριε Σαχίνη, να σας πω ένα ευστράπελο. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, βέβαια. Κόπηκε το τηλέφωνό μας το προηγούμενο μισό λεπτό. Νομίζω έχει να κάνει με την υπεθέρμανση της συσκευής μου όμως και όχι από κάποιο Predator. Οπότε, αλλά κατάλαβα τι λέει στο σχόλιο, ότι επρόκειτο για ένα tour. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι όταν είσαι στις Βρυξέλλες, λέω εγώ τώρα, δεν είναι εδώ και τόσο δύσκολο ένα μέλος από το κάμπινετ σου να δώσει ένα στικάκι στην αγαπητή φίλη της Υπουργού, έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λέω εγώ τώρα μια σκέψη. Λοιπόν, θέλω να μου... θέλω να μου πείτε το εξής για να γίνει καθαρό. Διότι δεν είστε ο μόνος, είστε ένας από τους δεκάδες πλέον που έχουν βγει στα κάγκελα. Εδώ το πρώτο που πρέπει να σημειώσω είναι ότι κάθε υποψήφιος, πολιτικός, κόμμα κτλ. Πρόσβαση, ακόμη και στα ηλεκτρονικά δεδομένα των εκλογικών, είμαι πολύ σαφής, καταλόγων, έχει. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το ερώτημα το δικό σας είναι από πού και ως πού βρέθηκε το προσωπικό μου email και στο οποίο να παραλαμβάνω πολύ, παρακαλώ πολύ, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, την επικοινωνία της κυρίας Σασημακοπούλου. Από πού και ως πού λέτε, στο προσωπικό μου mail. Ποιος το έδωσε, εγώ δεν συνένεσα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό, ξέρετε, είναι η εποδός όλων όσων έχουν καταγγείλει το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα υπάρχουν και ωραίες αποχρώσεις που πιστοποιούν το πρόβλημα, διότι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν, δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους πισινούς καταλόγους, δεν έλαβαν κάποιο email από την κυρία Σημακοπούλου. Όλοι όσοι ήταν εγγεγραμμένοι και ψήφισαν έλαβαν email από την κυρία Σημακοπούλου, ενώ για Έλληνες εξωτερικού. Εχθές ενημερώθηκα για μια περίπτωση Ελληνίδας του εξωτερικού, η οποία, προσέξτε, δεν ήταν εγγεγραμμένη, δεν ψήφισε στο εξωτερικό. Είναι όμως εγγεγραμμένη και λαμβάνει τα newsletter, είναι εγγεγραμμένη σε κάποια λίστα δηλαδή από το site κ. Σημακοπούλου, αλλά αυτή δεν έλαβε το συγκεκριμένο email. Μάλιστα. Οπότε εδώ είναι προφανές, και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη, πλέον είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ακόμη και εφημερίδες μεγάλες που θα χαρακτήριζε κανείς φιλοκυβερνητικές και συστημικές, μιλούν ως δεδομένο, μιλάνε για εκλογικούς καταλόγους που διέρευσαν την κυρία Σημακοπούλου. Άρα έχουμε μετατοπιστεί από το αν. Έχουμε πάει στο πώς τώρα. Και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Έβλεπα ένα άρθρο του κ. Παπαχρήστου δημοσιογράφου, που δεν τον λες και αντιπολίτευση τον κ. Παπαχρήστο, όπου είχε αυτή τη διατύπωση. Άρα όλοι το έχουν αποδεχθεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι μια διαδικασία που η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει το πολιτικό κόστος αφενός και αφετέρου να καλύψει όχι την κυρία Σημακοπούλου τόσο όσο την υπουργό, την κυρία Κεραμέως. Εσείς υπενήσεστε λοιπόν ότι, γιατί η αρχική, ναι, τοποθέτηση της κυρίας Σασημακοπούλου ήταν ότι 5 χρόνια ως ευρωβουλευτής μάζευα τα mail
εκλογέων ψηφοφόρων, φίλων, πολιτών και τους τα στείλα. Μετά που ζόρισε το πράγμα με το GDPR, το άλλαξε. Είπε ότι εγώ πήρα ό,τι πήρα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι εμείς δίνουμε μόνο τους εκλογικούς καταλόγους. Δεν δίνουμε τα προσωπικά στοιχεία, γιατί είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Και κάπου εδώ μπήκε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μάλλον η Δικαιοσύνη, η Εισαγγελία, ή το Ευρωκοινοβούλιο. Και πάει λέγοντας. Το ερώτημα το δικό μου είναι, εσείς υπενήσεστε ότι η αλήθεια βρίσκεται εγκύτερα στο ότι εκτός από εκλογικούς καταλόγους πήρε και προσωπικά email από το Υπουργείο Εσωτερικών η Ευρωβουλευτής? Οι εκλογικοί κατάλογοι, με βάση τον ισχυρισμό της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και την κοινή πείρα, δηλαδή αν ορίζουμε ως εκλογικό κατάλογο το ότι βάζεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου το όνομά σου για να σου πει που ψηφίζεις, και άρα οποιοδήποτε βάλει ένα επώνυμο εκεί θα του βγάλει κάποια στοιχεία. Θα του βγάλει ενδεχομένως που είναι δημότης και ποιο είναι το εκλογικό του κέντρο. Αυτό καλείται εκλογικός κατάλογος. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Αλλά εκεί δεν σου βγάζει ούτε τηλέφωνο ούτε email. Εγώ μπορώ να πάω να βάλω σαχήνης, ας πούμε, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, Γεώργιος, και να μου βγάλει που ψηφίζετε. Σωστό. Δεν θα μου πει όμως το κινητό σας και το email σας, το οποίο μάλιστα έχετε δηλώσει κατά δήλωση όλων των Ελλήνων ομογενών που κατήγγειλαν το ζήτημα αποκλειστικά σε αυτήν την πλατφόρμα, και άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να το βρει και από κάπου αλλού. Τώρα, ως προς το προηγούμενο που αναφέρατε, ότι η ίδια επικαλέστηκε ότι τα έχει συλλέξει αρχικά, μετά το άλλαξε. Ναι. Το άλλαξε, ναι, και το ξανααλλάξε, αναλόγως δηλαδή από όπου την έπαιρνε να προσπαθούσε να διαφύγει. Είναι αστείο και φαίνεται αμέσως το ψεύδος αν σκεφτεί κανείς ότι θυμήθηκε ξαφνικά μία τόσο επιφανής ευρωβουλευτή, την οποία μάλιστα η Ελλάδα την θεωρεί τόσο σπουδαία, εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση, θυμήθηκε 100 ημέρες πριν από τις εκλογές να γνωστοποιήσει, ας πούμε, τις επικείμενες ευρωεκλογές. Γιατί 1725 μέρες δεν είχε επικοινωνήσει με όλους αυτούς τους πολίτες, αν υποθέσουμε ότι αυτό που έκανε αισθανόταν ότι είναι νόμιμο, να ενημερώσει μάλιστα ενδεχομένως και για κάποια επιτεύγματα στην ευρωκοινοβουλευτική της θητεία? Χρειάστηκε 1725 μέρες για να το κάνει. Ενδεχομένως χρειάστηκε για να συλλέξει αυτά τα email. Αλλά αν μιλάμε για τόσο διάστημα για να συλλέξει αυτά τα email, μάλλον τίθεται ζήτημα επάρκειας του ανθρώπου αυτού και αν θα πρέπει να ξανά είναι σε μια τέτοια θέση. Άρα εδώ το κρίσιμο, λέτε κύριε Παύλο, είναι πώς αποκτάς πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα πυρηνικά μου στοιχεία, και έχω ακούσει και κάποιες εξυπνάδες τρολιές, καλά σοβαρά λέει τώρα, μες στα κινητά δεν δίνει τα στοιχεία, με συγχωρείτε, δεν είναι το ίδιο πρώτον. Δεύτερον, είναι ανοησίες οπαδών κομματικών τυφλών. Δεύτερον και πολύ βασικό, εσείς λέτε ότι τέτοια πρόσβαση για να έχεις σε αυτό που έχω δηλώσει ως mail και τηλέφωνο για να είμαι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο ως απόδημος και να ψηφίσω επιστολικά, εγείρει σοβαρό θέμα. Και εγώ σας ρωτάω ευθέως, άρα μπορεί μια εταιρεία διαχείρισης των εκλογών, κύριε Παύλο, πολύ γρήγορα να δει αν την κρίσιμη ημέρα ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε, και έχοντας τα mail σας έτσι και πως... τι ψηφίσατε. Ναι, ναι, και τι ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε. Μπορεί να ψηφίσει κάποιος άλλος θέση σας. Βέβαια. Ξέρετε κάτι, εδώ είναι πολύ κρίσιμο το σημείο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυρία Σημακοπούλου προσπαθώντας να θολώσει τα νερά ήταν να συνδέσει την καταγγελία την μαζική αυτή με το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, για να το μεταφέρει το επιχείρημά της στο επίπεδο ότι είναι μια πολιτική επίθεση εναντίον της μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση. Αυτό ήταν και άτσαλο και επιπόλαιο και αστείο. Γιατί? Διότι το σκάνδαλο που αφορά το Mailgate αφορά μια δεδομένη πλατφόρμα που είχε να κάνει με τις περσινές εκλογές, με τις εθνικές εκλογές, τη στιγμή που οι εκλογικοί κατάλογοι της επιστολικής ψήφου δεν έχουν ακόμη συνταχθεί. Τώρα είναι εν εξελίξει. Μας έλεγε πριν ο φίλος, ακούσαμε, ότι εγγράφονται οι άνθρωποι. Άρα, με το ότι έρχεται η ίδια και συνδέει την επιστολική ψήφο με το σκάνδαλο εις βάρος της, αυτό είναι μια σαφής προσπάθεια να καλυφθεί πίσω από μια δίθεν πολιτική επίθεση που δέχεται στο πρόσωπό της η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι
έχουμε τέτοια διατριτότητα στις κλασικές πλατφόρμες, να το πω έτσι, στις δοκιμασμένες πλατφόρμες του Υπουργείου Εσωτερικών εκλογικών καταλόγων. Εντάξει, ακόμη και αν πει κανείς ότι ήταν μια καινοτομία αυτή, γιατί για πρώτη φορά ψηφίσαμε πέρυσι σε πρεσβείες. Σας ρωτώ και σας προκαλώ να φανταστείτε και να σκεφτείτε τι ρίσκο ανοίγει και μας υποψιάζει αυτή η διατριτότητα του συγκεκριμένου σκανδάλου για την επιστολική ψήφο, όπου έχεις ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ, όπου όλα είναι ηλεκτρονικά. Και να σας βάλω και ένα επιπλέον στοιχείο. Ο μπρόουζερ, η πλατφόρμα την οποία το γραφείο της κυρίας Σημακοπούλου χρησιμοποίησε για να μας διαβιβάσει όλα αυτά τα μαζικά email, το MailChimp, είναι αμερικάνικη πλατφόρμα, η οποία μάλιστα ήταν και εμπλεκόμενη τότε με τις διαδικασίες εναντίον του Τραμπ και τα λοιπά, και τον είχαν και αυτοί κόψει και τα λοιπά. Οπότε εμένα δεν μου εγγυάται κανείς, και έχω και την υποψία, και είναι και αστείο αυτό, διότι μπορεί εν τέλει, ξέρετε, η κυρία Σημακοπούλου να έχει δίκιο, να λέει την αλήθεια, ότι δεν τα πήρα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το «δεν τα πήρα από το Υπουργείο Εσωτερικών» μπορεί να σημαίνει ότι μου ήρθε για την Αμερική. Σας πάω λίγο μακριά. Δηλαδή κάνουν πάρτι. Δηλαδή κάνουν πάρτι οι εταιρείες με τα προσωπικά δεδομένα που καταθέτουν οι ενδυνάμει εκλογής, αυτό μου λέτε ενδεχομένως? Δεν μπορεί κανείς να διαψεύσει αυτό. Αυτό, σας... αυτό δεν μπορεί να διαψευτεί. Δεν σας το επαληθεύω εγώ, δεν είμαι ο ιδιοκτήτης του Predator, να πω έτσι. Αλλά σας λέω εγγυημένα ότι δεν μπορεί να διαψευτεί. Κύριε... αν μπορεί να διαψευτεί, ας το διαψεύσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διαδικασία της ανάκλησης που είναι τώρα. Έχει πάει και στη δικαιοσύνη υπόθεση πια. Θέλω να μου πείτε, θα το πάτε Βεβαίως. Μέχρι τέλους το θέμα των παραβίαση των προσωπικών δεδομένων ή περισσότεροι εκ των αποδήμων, το GDPR? Η εικόνα που έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, μάλιστα εχθές ακόμη επικοινωνούσαν μαζί μου άνθρωποι από εδώ, από το Όσλο, και συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο και από ερευνητικά κέντρα, και κάποιοι από αυτούς, επειδή το είχαν διαπιστώσει, μάλιστα ένας μου έστειλε email που μου λέει, στον τίτλο του email που μου έστειλε, λέει: «Είμαι και εγώ θύμα της Μισελ», και μου γράφει ένα καταβατό 7 παραγράφους από κάτω να μου εξηγεί όλη την περίπτωση και να μου λέει: «Πείτε μου τι μου προτείνετε να κάνω». Οι περισσότεροι λοιπόν που έχω μιλήσει είναι αποφασισμένοι. Κάποιοι έχουν κάνει την καταγγελία και ως Έλληνες πολίτες στην Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικών, αλλά κυρίως και στις κατατόπους χώρες. Εγώ για τον εαυτό μπορώ να σας μιλήσω. Έχω μιλήσει ήδη με την αντίστοιχη αρχή, την Νορβηγική, η οποία θεώρησε πολύ σοβαρή την περίπτωση και με κατεύθυναν, ας πούμε, και τώρα έχω κάνει τη σχετική διαδικασία. Εδώ το ζήτημα δεν είναι να κυνηγήσει κανείς την κυρία Σημακοπούλου νομικά, να τη ζητήσει αποζημιώσεις κτλ. Εδώ το ζήτημα είναι να ανασχεθεί μια διαδικασία διαβλητότητας με απρόβλεπτες συνέπειες, ή αν θέλετε με πολύ προβλεπόμενες συνέπειες, η οποία θέτει μείζωνα ζητήματα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Περί αυτού πρόκειται. Μου έρχεται είδηση από το Βερολίνο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλημέρα, λέει: «Ετοιμάζομαι και εγώ να κινήσω διαδικασίες Βερολίνο και πολλοί άλλοι εδώ, διότι γίναμε δέκτες στα προσωπικά μας email αυτού του περίφημου ταχυδρομείου της κυρίας Ευρωβουλευτού». Καταλαβαίνω ότι έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη η ιστορία. Ο Νίκος από το Λονδίνο μου λέει: «Δεν είναι μόνο Ευρώπη, είναι και Αμερική και η Ιαπωνία. Άνθρωπος από Ιαπωνία επικοινώνησε μαζί μου πριν λίγες μέρες». Εδώ λέει ο Νίκος από το Λονδίνο: «Η κυρία Σημακοπούλου μάλλον την πάτησε σαν αγράμματη. Δεν ήταν σε γνώση της ότι πλέον όλες οι γνωστές πλατφόρμες προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας άπειρων email με διαφορετικά ονόματα, που όμως είναι από τον ίδιο λογαριασμό. Αποδεικνύεται», λέει, «πανεύκολα αυτό». Άλλος φίλος λέει εδώ: «Εγώ αντιλαμβάνομαι». Αυτό ξέρετε γιατί το λέει. Το λέει γιατί υπάρχουν κάποιοι συμπατριώτες μας ομογενείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν diversified, διαφοροποιημένους λογαριασμούς, για να τους χρησιμοποιούν σε αντίστοιχες υπηρεσίες. Και καταλαβαίνετε ότι από αυτή τη διαφοροποίηση ξέρουν πάρα πολύ καλά εάν έχει διαρρεύσει το mail τους. Γιατί ας πούμε, βάζεις ένα λογαριασμό, ας πούμε, Παναγιώτης Παύλος, αντί για να βάλεις και το παπάκι σε ένα domain, βάζεις και ένα συν δίπλα ή βάζεις έναν αριθμό. Φτιάχνεις 3-4 λογαριασμούς με 4 διαφορετικούς αριθμούς και λες: «Αυτό το λογαριασμό με τον αριθμό 1 στο τέλος τον έχω για το Υπουργείο Εσωτερικών, τον άλλον τον έχω με το νούμερο 2
για, την, για το κεντρικό σύστημα της φορείας, το, πώς λέγεται, το... Το τάξης, ναι, ναι, ναι. Το τάξης, μπράβο. Και άρα ξέρω πού χρησιμοποιώ τον κάθε λογαριασμό. Οπότε όταν μου έρθει εμένα στην αντίστοιχη διεύθυνση ένα email από την κυρία Σημακοπούλου, στην ουσία αυτό μου έχει τροχοδείξει από πού έχει γίνει διαρροή. Ναι, είναι, τόσο απλό. Είναι σαφές. Ξέρετε, κύριε Παύλο, και μάλλον το ξέρετε, τη δεκαετία του 60 υπήρχε ένα αφήγημα ότι στην Ελλάδα ψηφίσαν και τα δέντρα. Υπονοούσε αυτό ότι οι διευθύνσεις στο κλεινό Νάστη και μάλιστα στο κέντρο της πόλεως, όπως η Βασιλής Σοφίας, δεν αντιστοιχούσαν σε πολυκατοικίες, οι διαμερίσματα, οι σπίτια, αλλά σε δέντρα. Αυτό συνέβαινε. Εδώ υπάρχει περίπτωση στην ηλεκτρονική διαδικασία να μας προκύψουν ηλεκτρονικά δέντρα. Δηλαδή θέλω να πω... Δεν το αποκλείω καθόλου. Θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα πια, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό είναι και τεχνικό ζήτημα και είναι και πολιτικό ζήτημα. Το τεχνικό δεν θα το θίξω, διότι δεν είμαι τεχνικός, αλλά έχουμε ενδείξει, εν πάση περιπτώσει. Το πολιτικό όμως ως πολίτης, το βλέπω και το έχω βιώσει και το βιώνω κάθε μέρα, είναι ότι εάν έχουμε πολιτικούς άρχοντες, εκπροσώπους, οι οποίοι αισθάνονται ότι οι πολίτες είναι, ή μάλλον στα μάτια τους, τόσο εύκολα αντικείμενα εκμετάλλευσης και υβριστικής εκμετάλλευσης, διότι όταν μου παραβιάζεις τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μάλιστα εσύ έχεις διαφημίσει το 2018 ως μέρος της πολιτικής σου συνεισφοράς, όταν μου τα παραβιάζεις λοιπόν έτσι με έναν τρόπο σχεδόν πρόστιχο, θα έλεγα, αυτό δείχνει πολλά για το πολιτικό σου ήθος και άρα δείχνει ότι είσαι άνθρωπος χωρίς φραγμούς και ενδιασμούς να κάνεις κάθε είδους νοθεία που θα απαιτηθεί προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Νομίζω απαντάει αυτό που σας λέω. Υπάρχει περίπτωση να είχατε συνενέσει στη συλλογή του email σας? Στη συγκεκριμένη κυρία που βγήκε και είπε, δημόσια και τηλεοπτική εκπομπή θα σε πάω αίμα. Δεν είναι το ποιόν μου αυτό, κύριε Σαχίνη. Ή που βγήκε στην Ευρωβουλή και προσέβαλε τη συνάδελφό της, και επιτρέψτε μου, δεν μιλάω κομματικά και οι ακροατές μας σας μην μπερδευτούν. Μιλάω καθαρά πολιτικά και ως Έλληνας που έχει μια αντίληψη ήθους και αξίες της ζωής. Όταν αδειάζεις έναν συνάδελφό σου και του μιλάς τόσο υποτιμητικά και αναγκάζεται η πρόεδρος της συνεδρίασης να σε μαζέψει και να σου πει «Άντε κυρία μου, φύγε τώρα, φτάνει», γιατί αυτό έγινε για όσους είδαν αυτό. Όχι, θα ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θα σκεφτόμουν ποτέ στη ζωή μου να ασχοληθώ για να έχω μια πολιτική επικοινωνία, και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια και δίχως πάθος. Επειδή δεν είναι κομματικό, έχετε δίκιο και απευθύνεται στους απόδημους Έλληνες. Εγώ οφείλω να σας το πω. Υπάρχει ένα κόμμα του Κοινοβουλίου, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το οποίο εξ αρχής έθεσε σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την εγγύηση του αδιάβλητου μέσω της χρήσης των πλατφορμών. Και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο βλέπω, κύριε Παύλο, ότι το λιγότερο λιγότερο εγείρονται ερωτηματικά. Δεν θα πάω παρακάτω. Εγείρονται ερωτηματικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τις τελευταίες δύο εβδομάδες εμένα με έχει εκπλήξει προσωπικά. Καταρχήν με τη στάση που τήρησε στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλου φίλων, και τώρα σε σχέση με αυτό το συμβάν που αναφέρεται και στην ανακοίνωσή του. Φαίνεται δηλαδή ότι άρχισαν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να στροφάρουν εντυπωσιακά. Ναι, εγώ το θέτω για άλλο λόγο. Περίμενα. Εγώ το θέτω για άλλο λόγο. Για άλλο λόγο το θέτω. Κατά τη γνώμη σας, χρειάζεται πια απόδειξη εγγυήσεων? Διότι εδώ, κοιτάξτε, ο φίλος από τη Χάγη που πήγε ο άνθρωπος με δικά του έξοδα στο Άμστερνταμ για να ενημερωθεί για την επιστολική ψήφο παρούς Υπουργού Εσωτερικών, άκουσε και το ερώτημα: υπάρχει κανείς να με ελέγξει αν ψηφίσω στις Ολλανδικές ευρωεκλογές που είναι λίγες μέρες νωρίτερα και μετά στις Ελληνικές? Και η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκά ένα υποπτικό. Άρα επαφίεται στη δημοκρατική συνείδηση. Εντάξει, όλοι την έχουν. Όλοι όσοι ψήφισαν την κυρία Σημακοπούλου και την κάθε κυρία Σημακοπούλου, γιατί δεν είναι να το προσωποποιούμε το ζήτημα, έχουν και την αντίστοιχη
συνείδηση. Οπότε εκεί η κυρία Κεραμέως απάντησε στο φίλο μας με την απαιτούμενη πολιτική ορθότητα και την ειλικρίνεια. Δεν μπορούσε και να κρυφτεί, δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο κατάκτησης του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως τουλάχιστον οι Σκανδιναβοί. Δηλαδή ο Σκανδιναβός, αν έχει τη δυνατότητα να κλέψει το κράτος, θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα προστατεύσει το κράτος από το να μην κλαπεί το κράτος από τον ίδιο. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο και άρα σαφώς υπάρχει ζήτημα εγγυήσεων εδώ. Νομίζω ότι το ζήτημα της επιστολικής ψήφου έχει καταρχήν αποκλειστικό κίνητρο το να ενισχυθεί η κομματική βάση, ψηφοφορικά να ενισχυθεί το κυβερνών κόμμα στην παρούσα περίπτωση, διότι ο τρόπος με τον οποίο προωθείται η διαδικασία είναι αρκετά εσπευσμένος και αποδεικνύεται εν της πράγμασης με αφορμή αυτό το συμβάν ότι οι διαδικασίες δεν είναι διασφαλισμένες. Υπάρχει ζήτημα δηλαδή, υπάρχει ζήτημα διαρροής. Είναι σοβαρό. Τι περιμένετε πλέον να ξεκαθαρίσει? Τι είναι αυτό που ζητάτε δηλαδή? Εγώ ως πολίτης καταρχήν Έλληνας του εξωτερικού περιμένω, δεν ξέρω αν ματέως περιμένω, κάποια στιγμή οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πολιτική στην Ελλάδα να πάψουν να διαπομπεύουν τη δική τους αξιοπρέπεια πρωτίστως, γιατί εδώ που τα λέμε η κυρία Σημακοπούλου έχει εκθέσει τον εαυτό της ανεπανόρθωτα. Να συνειδητοποιήσουν ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα μετέχνιο ως χώρα και ως κοινωνία πάρα πολύ πολύ κρίσιμο. Ο κύριος Κωστής στο συνέδριο της Καθημερινής την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα μίλησε για το θάνατο της μεταπολίτευσης. Συμφωνώ απολύτως. Το ίδιο αναρωτήθηκα και εγώ όταν η Καθημερινή έκανε αυτό το συνέδριο. Λέω γιατί είναι κηδεία μάλλον αυτό που θα εορτάσουν. Άρα όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κρίση ως ελληνική κοινωνία με εκρηκτικές εσωτερικές προκλήσεις, εκρηκτικές εσωτερικές προκλήσεις και εκρηκτικές εξωτερικές προκλήσεις, το στοιχειώδες που περιμένει ένας Έλληνας πολίτης του εξωτερικού είναι μια ειλικρίνεια, μια τιμιότητα, μια στοιχειώδης αντίληψη, μια στοιχειώδης ευαισθησία και ενσυναίσθηση αυτών των ανθρώπων. Και να το χαριτολογήσω και λίγο, λέγανε διάφοροι παλιά έμπειροι με την πολιτική ότι εντάξει, οι του ΠΑΣΟΚ που ήταν πολλά χρόνια στην εξουσία είχαν μάθει να κάνουν τις διάφορες λοβιτούρες με τρόπο πάρα πολύ καλλιτεχνικό, δεν τους έπαινε κανείς χαμπάρι. Ενώ η δεξιά, ας πούμε, τα κάνει άθελα και τους παίρνουν χαμπάρι. Αυτό δεν ξέρω πόση αλήθεια έχει, πόσο βοηθάει τη συζήτηση, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα στο 2014 έχει αυτή τη κυβέρνηση που έχει και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, νομίζω απαιτείται ύψιστη επίδειξη ήθους από τον κάθε έναν. Και το λέω με πάρα πολύ φιλικό τρόπο, μολονότι εγώ είμαι πολύ κριτικός σε συγκεκριμένα ζητήματα και το ξέρετε στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά δεν είμαι εμπαθής και ούτε και κάνω κομματική κριτική. Δηλαδή το θετικό θα βγω και θα το εκθιάσω. Άρα εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι μιας κομβικής σημασίας ιστορία. Μου λέει εδώ ο Βαγγέλης από τα Χανιά, τα ίδια με τα mail δεν ισχύουν και με τους ντόπιους υποψηφίους. Μου στέλνουν email άτομα που δεν έχω καμία σχέση μαζί τους και ούτε τους γνωρίζω. Πού το βρήκαν το mail? Μήπως πρέπει να κινήσουμε τις ίδιες διαδικασίες? Βαγγέλη, αν είναι το προσωπικό σου mail και δεν το έχεις συνενέσει, βεβαίως. Δικαιούσα να το κάνεις αυτό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα, το ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση, καταλαβαίνω αυτό που λέει και έτσι είναι. Εξάλλου και ο δημοσιογράφος, ο κύριος Ευγενίδης, προχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΣ, την κυρία Ζαχαρέα, είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που πολιτικοί διακινούν email και SMS, αλλά είναι η πρώτη φορά που εγκαλούνται δημοσίως και αρμοδίως. Το ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση και το κρίσιμο είναι ότι η διαρροή είναι 99% από τους επίσημους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών. Και όταν ο πολίτης πλέον αντιλαμβάνεται ότι το κράτος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις έναντι του πολίτη που αφορούν τα ευαίσθητα ζητήματα της ασφάλειας στοιχείων της ταυτότητάς του, αυτό είναι πολύ πιο κρίσιμο
από το ότι ενδεχομένως ο τάδε υποψήφιος βουλευτής που πήγε στο τάδε χωριό, μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι, γράψαν τα ονόματά τους σε μια λίστα, τηλέφωνο, email, επικοινωνία, τα πέρασαν οι κοπελιές στη γραμματεία τους σε ένα εξελάκι και αυτό το εξελάκι μετά γυρίζει μεταξύ των υποψηφίων και έτσι λαμβάνουν email. Αυτό είναι κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Σωστά. Εδώ μιλάμε για ένα μείζον ζήτημα λειτουργίας του κράτους, θεσμικής ανομαλίας και κλονισμού της εμπιστοσύνης του πολίτη. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που ενοχλούμε εύκολα από πράγματα, αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν συνειδητοποίησα ότι το email της κυρίας Σασημακοπούλου μου ήρθε και μάλιστα από αμερικάνικο σερβερ μια μισή ώρα πριν του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν το συνειδητοποίησα λίγες ώρες αργότερα, ενοχλήθηκα, εκνευρίστηκα. Δηλαδή ήταν μια θρασία πράξη από πλευράς της και με ενόχλησε πάρα πολύ και με άγχωσε με την έννοια πια ότι εάν αυτή έχει πρόσβαση σε αυτό από την πηγή που είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το έχει, τότε ποιος άλλος έχει τι. Ήταν το ερώτημα στον εαυτό μου. Κρίσιμο τελευταίο ερώτημα. Δεν θα πάω παρακάτω σήμερα τη συζήτηση. Θα την κάνουμε την άλλη εβδομάδα και θα μιλήσουμε και για τα εθνικά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Εάν δεν ξεκαθαρίσει πιστικά το κλίμα, θα πάτε να ψηφίσετε ή γύρετε ερωτηματικά, αν θέλετε και προσωπικά ερωτηματικά, εγώ να πάω να ψηφίσω και να το ξέρουν οι μισοί όσοι τι έχω ψηφίσει? Δικό μου δικαίωμα δεν είναι? Μπορώ να σας απαντήσω πολύ εύκολα και την έχω έτοιμη την απάντηση από πριν που αναφερόσασταν στους 13.000 συγγεγραμμένους ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να χρησιμοποιήσω την επιστολική ψήφο. Αν αποφασίσω να ψηφίσω, που ενδεχομένως θα το κάνω για πολλούς λόγους, θα πάρω το αεροπλάνο, δόξα τω Θεώ έχω την άνεση, θα πληρώσω ένα εισιτήριο στην Αιτζίαν και θα κατέβω να ψηφίσω, θα αλλάξω δηλαδή την κατάστασή μου την εκλογική, νομίζω έχω ακόμα το περιθώριο, δεν θα το δω κιόλας που με ρωτάτε, και θα κατέβω στην Ελλάδα να ψηφίσω. Δεν το κάνω αυτό μέχρι η κυβέρνηση και μέχρι το ελληνικό κράτος να αποδείξει ότι ξέρει τι του γίνεται, διότι ξέρετε, αυτές τώρα οι διαδικασίες και οι δηλώσεις της Υπουργού που βγήκε μετά από 3-24 ώρες, γιατί περίμενε και αυτή να δει, επειδή προφανώς δεν ή ξέρει πολύ καλά τι έγινε και ήθελε χρόνο, πίστοση χρόνου για να το καλύψει, ή δεν ήξερε και αυτή τι της γινόταν και άρα ειλικρινώς απήντησε και είπε ότι ενδέχεται να υπάρχει αυτό. Άρα, αν δεν ξέρουν και αυτοί τι τους γίνεται, όχι, δεν θα πάω εγώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά, μη συγχωρείτε. Μάλιστα. Λέτε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών ήδη έχει παραγγείλει εσωτερική ενέργεια για την ασφάλεια των πλατφορμών του Υπουργείου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Μα πέσανε όλες οι. Άμα δείτε, εδώ και νομίζω πάνω από 30 ώρες, οι σερβερς του απόδημη gov.gr έχουν. Στην αρχή ήταν περιορισμένη η πρόσβαση και μετά πέσανε, τους ρίξαν τελείως. Μάλιστα. Και μετά είπαν ότι υπάρχει μια άλλη διεύθυνση. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Και μετά είπαν ότι υπάρχει μια άλλη διεύθυνση πια που έχει ανανεωθεί και δεν είναι αυτή που βάζουν οι απόδημοι. Πια σταυγό και κούρευτο. Καταλάβαμε. Το ότι όμως κλείσανε εντελώς ενώ πριν είχαν εφαρμόσει ένα πιο μετριοπαθές περιοριστικό μέτρο και εν συνεχεία το κάνανε τελείως ριζοσπαστικό, σημαίνει ότι είναι σοβαρό το θέμα. Το ελληνικό κράτος, ξέρετε, έχει και πάρα πολύ ικανούς λειτουργούς. Μιλώ για τους. Για δημοσίους υπαλλήλους σε θέσεις κομβικές και ειδικούς ανθρώπους. Έχει πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους και ξέρουν να αντιλαμβάνουν τις καταστάσεις. Άρα εκτιμώ ότι αυτό το απότομο κλείσιμο εντελώς της πρόσβασης που πλέον γράφει στα απόδημη και σου βγάζει αυτή η σελίδα, δεν μπορεί να ανοιχθεί, σημαίνει κάτι σοβαρό. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παύλο, από εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Σαχίνη, χάρηκα και εγώ να σας ευχαριστήσω και ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανασχοληθούμε, γιατί ξέρετε είναι και. Κουραστικό να ξοδεύει κανείς έτσι χρόνο και ενέργεια να κυνηγάει ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται τόσο αδρά. Δηλαδή τώρα η κυρία Σημακοπούλου, όπως ο κάθε ευρωβουλευτής, βγάζει το χρόνο μεικτά 150.000 ευρώ. Είναι αμαρτία από το Θεό να καθόμαστε τώρα εμείς, οι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού που έχουμε χίλιες δυο δουλειές, να καθόμαστε να δαπανούμε χρόνο και ενέργεια για να ελέγχουμε ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι εκεί, τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός γιατί τους κρίνει ικανούς. Αυτά θα σκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν θα εγκρίνει τη λίστα των υποψηφίων. Και το λέω ως επιστήμονας, το λέω και ως πολίτης. Το έχω απέτηση αυτό. Καλημέρα, κύριε Παύλο. Καλή δύναμη. Χάρηκα. Λοιπόν, να είστε καλά.